από την Κουμουνδούρου, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα παραστεί σήμερα στην επίσημη τελετή. Πρώτον, η ελληνική προεδρία δεν είναι ένα επίτευγμα, αλλά μια ρουτίνα. Ξέρετε ότι εκ περιτροπής κάθε χώρα με αναλφαβητική σειρά να λαμβάνει την προεδρία. Δεύτερον, σε σχέση με το παρελθόν, η διαδικασία αυτή είναι αρκετά υποτιμημένη, διότι αυτή τη στιγμή ο Ρομπά είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χώρα που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία έχει ένα βοηθητικό ρόλο. Τρίτον, υπάρχει μία συγκυρία στην οποία είναι πλέον καταφανές στην Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη ότι τα προγράμματα που εφάρμοσε σε όσες χώρες τα εφάρμοσε η Τρόικα ή σε άλλες χώρες που εφαρμόστηκαν παρόμοια προγράμματα χωρίς να υπάρχει το τυπικό της Τρόικας έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Αυτό είναι τόσο κοινός τόπος πλέον ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, για ποσοστά πάνω από 80% οι πολιτικές του πληθυσμού, οι πολιτικές αυτές είναι καταστροφικές, είναι τόσο γνωστό που το Ευρωκοινοβούλιο συνέστησε μία επιτροπή, έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα στα οποία η ελληνική κυβέρνηση ακόμα δεν έχει απαντήσει, ενώ θα έπρεπε να έχει απαντήσει, δείχνοντας ότι οι πολιτικές της Τρόικας έχουν καταπατήσει ακόμα και βασικές ευρωπαϊκές αρχές, όπως είναι η ανάγκη και η υποχρέωση παροχής πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους τους πολίτες. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να αναδείξει αυτά τα ζητήματα, επαναλαμβάνει αυτό το περίεργο success story ότι δήθεν τα προβλήματα λύνονται και πάμε καλά, όταν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού πηγαίνει όλο και χειρότερα. Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο λοιπόν και συμβολικό τρόπο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να δείξει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εδώ στο πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση το ζήτημα αυτό της Προεδρίας, ότι δεν τον αξιοποιεί καθόλου, ότι είναι ταυτισμένοι με αυτές τις πολιτικές, δεν είναι πολιτικές της Τρόικα οι οποίες επιβάλλονται σε μια αδύναμη κυβέρνηση λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά η ίδια η κυβέρνηση έχει αυτές τις πολιτικές. Μπορεί κανείς να σας πει, ένας απλός πολίτης, να πει ότι δια της απουσίας του ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραθέσει την πρότασή του. Δεν είναι αυτό. Θέλει να δείξει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ενώ υπήρχε η δυνατότητα, διότι οι ευρωπαϊκές αρχές ήξεραν πότε είναι η προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της ελληνικής προεδρίας. Ήξεραν. Και αυτή την ημερομηνία σκοπούμενα, επειδή το ήξεραν για να δείξουν το θέμα, είχαν κανονίσει να έρθουν οι δύο ευρωβουλευτές, ο ένας του Λαϊκού Κόμματος και ο άλλος του Σοσιαλδημοκρατικού, να θέσουν υπόψη με τον πιο δημόσιο τρόπο στην Ελλάδα. Ναι, η αναβολή. Ξέρανε οι αρχές του Ευρωκοινοβουλίου, ξέρανε πότε θα γίνει η έναρξη. Και επιλέξανε για να δοθεί μεγάλη σημασία στο θέμα. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν φρόντισε να το αναβάλει για να και τον κύριο Ρίγα, κύριε. Μιλάμε για μονόλογο, σας ακούσαμε. Κύριε Ρίγα. Εντάξτε, δυστυχώς.